Μόλις λίγες ώρες μετά το πέρασμα της Πύρνης Λέλαπας από την Αρχαία Ολυμπία, δύο μικροί μαθητές έδωσαν ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους. Ένα μάθημα ζωής και ανθρωπιάς. Ένα μάθημα περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθησίας. Με μια συμβολική τους κίνηση, αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση, δείχνοντας σε όλους μας τον δρόμο. Αν και ο λόφος της Γαλανής με την πυρκαγιά των τελευταίων ημερών έχει μετατραπεί σε κρανίου τόπο, αυτά τα παιδιά έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα και να μας πούν ότι όλα μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Να κάνουν το πρώτο βήμα και να μας δείξουν πως με τη βοήθεια όλων μας το μαύρο που επικρατεί σε αυτόν τον ιερό τόπο μπορεί εύκολα να μετατραπεί και πάλι σε πράσινο. Πως η ζωή μπορεί να κερδίσει τον θάνατο. Τα παιδιά ευαισθητοποιηθήκανε γιατί ερχόντουσαν πολλές φορές εδώ στο βουνό της Γαλανής, στην Αρχαία Ολυμπία. Κάνανε βόλτες, παίζανε, κάνανε και ανακαλύψεις, ας πούμε, με το παιδικό το μυαλό τους. Οι δύο μαθητές από την Ολυμπία, ο Γιώργος Γαλάνης και ο Βασίλης Παπαϊωάννου, φύτεψαν συμβολικά στο λόφο το πρώτο του δέντρο και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο δέντρο από μια ελιά. Την ελιά που επιβιώνει σε αυτόν τον τόπο επί αιώνες. Την ελιά που συμβολίζει τη δύναμη, την αρετή και την επιβράβευση. Παρόλο την ηλικία τους, σκέφτηκαν να φυτέψουν ένα δέντρο. Και συμβολικά μια ελιά που είναι και δέντρο. Δεν τους το είπε κάποιος, το κάνανε από μόνα τους. Είπε κάποιος, αυτό που τους πρότεινα εγώ ήταν. Επειδή θέλανε, στις 5 του μηνός μου το είπαν αυτό, 5 Αυγούστου. 6 του μηνός είχαμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ήθελα συμβολικά, επειδή ήταν και εκείνη η μέρα, καθυστερήσαμε μόνο μία μέρα για να γίνει η δεντροφύτευση. Τα παιδιά όμως δεν πήραν μόνο την πρωτοβουλία, έσπασαν τους κουμπαράδες τους για να μπορέσουν να αγοράσουν το δέντρο. Η αξιέπαινη αυτή προσπάθεια είναι η πρώτη καλή είδηση από τον ομό μας τις τελευταίες ημέρες. Η είδηση της αναγέννησης, η είδηση της ζωής. Ήταν χαρούμενα και είναι και πολύ λυπημένα παράλληλα. Πιστεύω να περάσουν αυτές οι δύσκολες ώρες.